Πανδημία δεν σημαίνει αμνησία, είναι το σύνθημα των Θεσσαλών συνταξιούχων που ετοιμάζονται για το πανελλαδικό σαλητήριο στην Αθήνα στις 8 Οκτωβρίου, η οποία θα ξεκινήσει από την πλατεία Κλαθμών στις 11.30 το πρωί με πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου. Οι συνταξιούχοι θα επιδιώξουν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως θα διεκδικήσουν όσα αφαιρέθηκαν από τις συντάξεις, τα δώρα, την υγεία αλλά και την κοινωνική ασφάλιση. Το συλλαλητήριο θα γίνει στις 8 του μήνα, την άλλη Παρασκευή, σαν σήμερα, στην πλατεία Κλαθμόνος, στις 11.30. Και από εκεί η πορεία μας θα πάει στο Μέγαρο Μαξίμου. Ήδη έχουμε στείλει, οι συνεργαζόμενοι συνταξιούχοι από την Αθήνα στείλανε τα απαραίτητα μέτρα. Η συγκέντρωση θα είναι με όλα τα υγειονομικά πορτόκολλα, θα τηρήσουμε τα υγειονομικά πορτόκολλα. Θα πάμε συντεταγμένα όπως πάντα οι συνταξιούχοι και θα πληροφορήσουμε και τη συγκέντρωσή μας και την πορεία μας. Οι συνταξιούχες οργανώσεις αναγκάστηκαν να κάνουμε αυτό το συλλαλητήριο γιατί έχουμε τη γνώμη μέσα από τη δράση μας. Καταφέραμε κάποια πράγματα. Δεν είναι σωστό που λένε ορισμένοι συνταξιούχοι ότι δεν κάνουμε τίποτα, πολλοί αγώνες. Είναι λάθος αυτό. Εάν δεν είχαμε κάνει αγώνες, να ξέρουν οι συνταξιούχοι ότι σήμερα που τα 700 που παίρνουμε, ή 600, 800, αν περνούσε ο υπονεπολογισμός που τον σταματήσαμε, σήμερα θα μιλούσαμε για 100 ευρώ λιγότερη σύνταξη όλοι οι παλιοί συνταξιούχοι. Επομένως, όπως λέει και η ανακοίνωσή μας, αν ήμασταν περισσότεροι, θα είχαμε πετύχει περισσότερα. Αλλά και με αυτούς τους αγώνες που κάναμε, έχουμε κερδίσει, όπως είναι οι συντάξεις χειρίας και πολλά πράγματα να τα αναφέρω όλα τώρα. Θα φύγουμε στις 6 ώρα το πρωί. Η κάθος θα είναι δωρεάν, δεν έχουν να πληρώσουν τίποτα συνταξιούχοι, θα τα πληρώσουν τα σωματεία και οι ομοσπονδίες τα έξοδα. Επομένως, οι συνταξιούχοι τους καλούμε όλους να πάρουν μέρος σε αυτό το μεγάλο συλλαλητήριο. Καλούμε τον κόσμο, όλα τα σωματεία εδώ της Λάρισας, έχουμε βάλει λεωφορεία για να πάμε στη συγκέντρωση, στις 8 του μηνός. Πιστεύω ότι θα έχουμε μια συμμετοχή καλή, παρόλο που φοβούμαστε πολύ λόγω πανδημίας, αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε με όλα τα μέτρα, εμβολιασμένοι μόνον, γιατί δεν μπορούμε να βάλουμε ανεμβολία στο μέσο στους εμβολιασμένους. Λοιπόν, γι' αυτό καλούμε όλους τους συναδέλφους να έρθουν να δηλώσουν για τη συμμετοχή στην Αθήνα. Τα σωματεία των συνταξιούχων καλούν τους συναδέλφους τους να συμμετέχουν μαζικά στο συλλαλητήριο, ενώ η μεταφορά τους στην Αθήνα θα είναι δωρεάν.